φίλοι του Αρχιπελάγους. Βρισκόμαστε στη γέφυρα του Παναγίας Καρδενή και έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον πρώτο μηχανικό του θείου μας, τον Θεοφάνη Παπαλάβου. Καλημέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά εσείς? Βρισκόμαστε στα χειριστήρια των στροφών. Ναι, αυτή τη στιγμή στα χειριστήρια των στροφών, το οποίο έχουμε, είναι απάνω από τη γέφυρα τα χειριστήρια, είναι αυτό το καράβι. Και όλες οι κινήσεις, ας πούμε, στις στροφές γίνονται από όπως και οι κινήσεις από την καμέβα δηλαδή, γίνονται πάνω από τη γέφυρα, ξεχωριστά. Εδώ έχουμε τις στροφές της μηχανής και ανά πάσα στιγμή έχουμε και όλα τα αντιχτικά των μηχανών εδώ στη γέφυρα, καθώς και τα μέτζες, όπως είναι σε όλα τα πλοία, που είναι αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι εσείς βρίσκεστε πάντα στην γέφυρα κατά τον κατάπλου και τον απόπλου του πλοίου? Ναι, κατά τον απόπλου και τον κατάπλου βρίσκομαι στη γέφυρα, συγκεκριμένα στο σταμπάι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά λαν. Μπορώ να φεύγω και από τη γέφυρα για τα διαδιαστήματα, αλλά συγκεκριμένα πιο πολύ βρίσκομαι στη γέφυρα. Και χειρίζεστε εδώ τα χειριστήρια των στροφών κατά τη διάρκεια απόπλου και κατάπλου? Μάλιστα, ναι, ακριβώς έτσι. Να πούμε δύο λόγια για τον τομέα των μηχανών. Μάλιστα. Έχουμε δύο κύριες μηχανές liner, δηλαδή οκτακύλινδρες, είναι DL32, οι οποίες αποδίδουν στις 600 στροφές 3.000 ύπους, δηλαδή 3.000 horsepower. Μετά έχουμε ένα μειωτήρα που είναι 1:2,5 στον άξονα, που καταλήγει σε καμέρα μεταβλητή βήματος. Τα οποία οι στροφές αυτές, οι μηχανές αυτές είναι παλιές σχετικά, δηλαδή του κατασκευή του 81 μοντέλα. Είναι αυτόματες με όλα τα αλάρμ. Μετά έχουμε το πλοίο τροφοδοτείται με 3 ηλεκτρογεννήτριες. Πάλι έχουμε δύο μάρκα. Είναι Daihatsu 2, είναι 16α. Τα μοντέλα εξακύλινδρες, οι οποίες αποδίδουν στις 1200 στροφές 320 kW η κάθε μία. Έχουμε άλλη μία η οποία μπήκε μετέπειτα, από ό,τι θυμάμαι καλά, γιατί δεν είναι καλό, το 2014 και εκεί αυτή. Είναι μία Cummins Cummorade εξακύλινδρη και αυτή αποδίδει 300 kW. Έχουμε προπελάκι. Ναι, προπελάκι έχουμε ένα θρόστερ, το οποίο αυτό έχει και πάνω η δεξιά κυρία μηχανή. Έχει μία shaft generator, το οποίο έχει ένα ηλεκτροϊδραυλικό δίνει ρεύμα στο θρόστερ και παίρνει ξεκάθαρα μόνο από τη shaft generator. Πώς ξεκίνησε η καριέρα σας? Τελείωσα τη σχολή του Λύματος Ωνάση μηχανικών και ήμουν στην αρχή, ξεκίνησα σαν δόκιμος σε Καζάδικα. Μετέπειτα πήγα σαν τρίτος στα φορτηγά του Ωνάση. Μετά και σαν δεύτερος εκεί ήμουνα και σαν πρώτος. Μετά έκανα λίγο σε κάτι υπότερα, ας πούμε, μέγα γιο της Golden Corps και μετέπειτα ήρθα εδώ. Δηλαδή είναι το πρώτο επιβαλλοντικό που κάνετε, ακτοπλοϊκό? Ακτοπλοϊκό είχα κάνει για λίγο και στο Τσέζος Κορνάρος το 2000. Μόνο αυτό είχα κάνει, ας πούμε. Και το δεύτερο είναι αυτό. Από πού έχετε καταγωγή? Έχω γεννηθεί στο Περιστέρι και η καταγωγή μου είναι από τη Λιβαδιά. Η ενασχόληση με τη θάλασσα πώς προέκυψε? Προέκυψε, ήταν ένας θείος μου ναυτικός, άκουγα ιστορίες για τα ταξίδια και έτσι ξεκίνησα. Ας πούμε, μ' άρεσε να ταξιδεύω. Όντως με τα φορτηγά που είχε ο Spring, δηλαδή ο Νάση εταιρεία, είχα πάει σε πολλά μέρη έξω ταξίδια, ήταν μικρά και πηγαίναμε, ας πούμε. Και τα αρκετά μέρη πιστεύω. Να σας ευχαριστούμε να έχετε πάντα καλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε πολύ, χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Και η Παναγία Σκιαδινή να το καταφέρατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε πάντα καλά. Το ταξίδι συνεχίζει.